του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 998. Συνεχίζουμε τη σειρά των μαθημάτων μας «Αμαρτία και αμαρτωλός». Σελίδα λοιπόν 988, κεφάλαιο 7, ζήτα κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 998, ζήτα 13. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας να διαβάζουμε προσεκτικά όλοι μαζί. Το αγαθό λοιπόν έγινε σε με θάνατος, μη γέννητο, αλλά η αμαρτία, διαναφανή αμαρτία προξενούσα εις εμέ θάνατον δια του αγαθού, ώστε να γίνει καθ' υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία δια της εντολές. Διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος του Θεού είναι πνευματικός. Εγώ δε είμαι σαρκικός πεπολιμένος υπό την αμαρτία, διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίο δε θέλω τούτο πράττω συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον εγώ τούτο, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή, διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην της αρκή μου αγαθών, επειδή το θέλειν πάρεστην εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίον θέλω, αλλά το κακόν πράττω το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίον δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστη σε με το κακόν. Διότι δίνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά των εσωτερικών άνθρωπων, βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλο νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ εις τον Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με το νουν μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τσάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού ιών με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ζώντες κατά τη σάρκα, τα της σαρκός φρονούσι, η δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσιν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος. Εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι νημήν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημήν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά ημών σώματα δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημήν. Άρα λοιπόν αδελφοί, είμεθα χρεώστε ουχείς τη σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκαν, διότι αν ζείτε κατά σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί Θεού. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε πάλι, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομαι να βάω πατήρ, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα Θεού και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν, διαναγίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Αμήν. Με λεπτομερέστατη περιγραφή ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, μας περιγράφει τον άνθρωπο, τη ζωή μας, το περπάτημά μας, το οποίο σαν τέκνα οργής
πριν έρθει ο Χριστός στη ζωή μας, είναι σε απόλυτη αδυναμία να πράξει το θέλημα του Θεού. Σε απόλυτη αδυναμία. Αλλά και αν ακόμη έρθει ο Χριστός στη ζωή μας, μας αναγεννήσει, δηλαδή ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου επέμβει στην καρδιά μας και την αλλάξει, και από σκληρή που δεν μπορεί να συγχωρήσει και να μετανοήσει, την κάνει απαλή και τρυφερή, από πέτρινη σάρκινη πρώτον. Και αν πάλι ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου έρθει στο πνεύμα μας και από αλαζονικό και υπερήφανο που δεν μπορεί να ταπεινωθεί και να ζητήσει συγχώρεση, το αλλάξει και το κάνει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου που εύκολα ζητάει συγχώρεση, εύκολα ταπεινώνεται, τότε ο άνθρωπος αυτός, εάν αναγεννηθεί, έχει τη δυνατότητα να περπατήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με μία προϋπόθεση, ότι πρέπει να καταλάβει, να εννοήσει, να κατανοήσει με όλη την καρδιά, να εξητήσει και να τον βοηθήσει ο Θεός να ζει πλέον όχι κατά σάρκα αλλά κατά το πνεύμα, να έχει φρόνημα ουράνιο κατά το πνεύμα και όχι φρόνημα της σαρκός. Και πάλι δεν είναι αρκετό αυτό, γιατί εάν ζούμε, λέει ο Λόγος του Θεού, κατά σάρκα, πρέπει και να περπατούμε κατά σάρκα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το φρόνημα της σάρκας και το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, και θα δούμε και το περπάτημα κατά σάρκα και το περπάτημα δια Πνεύματος Αγίου, γνωρίζοντες ότι το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Και καθώς ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το φρόνημα της σαρκός δεν μπορεί να οδηγήσει, και τον αναγεννημένο άνθρωπο δεν μπορεί να τον οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Ο άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και προήλθε από τον Θεό, βεβαίως μέσα από τον Αδάμ και την Εύα και μέσα από το Σιθ αλλά και τον Κάιν, ένας άνθρωπος ο οποίος έφερε απάνω του το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, τέκνον οργής, το αμάρτημα δηλαδή του Αδάμ, το οποίο ακολουθούσε και είναι θάνατος, και ακολουθούσε και ακολουθούσε τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι κάποια στιγμή. Ας δούμε λοιπόν και ας ξεκινήσουμε ποιο είναι το προπατορικό αμάρτημα. Να πάμε στη σελίδα 997. Θα διαβάσουμε από το έψιλον κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο πως περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, αυτό το οποίο λέμε και λέγεται και ακούγεται ως προπατορικό αμάρτημα, που δεν είναι άλλο από το αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας, όπου ο μεν Κύριος Θεός, δημιουργός και πλάστης τους, τους είχε δώσει απόλυτη ελευθερία όταν τους τοποθέτησε στον υπέροχο εκείνο κήπο της Εδέμ, με μία προϋπόθεση ότι θα απολάμβαναν αιωνίως την ευλογία του Θεού και την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, με μία προϋπόθεση να μην δοκιμάσουν και να φάνε ποτέ από το δέντρο, από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, το οποίο παρέβησαν, και το παρέβησαν όντες οι Θεού, γιατί εργάστηκε μέσα τους το φρόνημα της σάρκας, το φρόνημα το γήινο και το ανθρώπινο, το οποίο εργάστηκε ως εξής. Ας πάμε πρώτα στη σελίδα 3, να δούμε πως εργάζεται το φρόνημα της σάρκας στον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή, από τον Αδάμ και την Εύα. Θα διαβάσουμε από το 3ο κεφάλαιο και από το 6 εδάφιο, Γένεσης 3ο κεφάλαιο, 6 εδάφιο, σελίς 3. Αφού λοιπόν την προκάλεσε ο διάβολος μέσα από το φίδι, το φρονιμότερο ζώο του παραδείσου, να δοκιμάσει και να φάει από το καρπό του δέντρου της γνώσεως και του καλού και του καλού και του κακού, κατά παράβαση της εντολής του Κυρίου, η Εύα, λέει η Γραφή, και είδεν η Εύα ότι το δένδρον πρώτον ήταν καλόν εις τη βρόσιν. Είναι η επιθυμία της σαρκός. Ο άνθρωπος είναι τριαδικός, αποτελείται από σάρκα, ψυχή και πνεύμα.
Και λέει, μην το γυρίσετε εσείς, μην κοιτάξετε, λέει ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, διότι πάντο εν το κόσμο, το φρόνημα δηλαδή του κόσμου, το φρόνημα της σαρκός, είναι πρώτον η επιθυμία της σαρκός, δεύτερον η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία των άλλων πραγμάτων, η επιθυμία της ψυχής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Το δεύτερο λοιπόν είναι η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της ψυχής του ανθρώπου. Το τρίτο είναι η αλαζονία του βίου. Ο άνθρωπος είναι σώμα, σάρκα, ψυχή και πνεύμα. Το πνεύμα είναι λοιπόν αλαζονικό. Τι είδε λοιπόν η Εύα και τι διεπίστωσε και πώς παρέβη την εντολή του Κυρίου και υπέπεσε στον πειρασμό του διαβόλου. Πρώτον είδε ότι είναι καλόν εις βρόσιν, είναι νόστιμο, ικανοποιεί τις επιθυμίες της σάρκας. Δεύτερον είδε ότι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς ή το αρεστόν, δηλαδή οι επιθυμίες των οφθαλμών, η επιθυμία της ψυχής. Και τρίτον, επιθυμητών ως δέντρων δίδων γνώσιν. Το τρίτο είναι ότι είναι καλό γιατί θα μου δώσει ιδιαίτερη γνώση, η αλαζονία του βίου. Έφαγε και από εκεί και πέρα εισήλθε ο άνθρωπος εις το θάνατο κατά το λόγο του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν εκεί που ήμασταν, στη σελίδα 997, στο κεφάλαιο 5 και από το εδάφιο 12. Σελίδα 997, κεφάλαιον 5, έψιλον, εδάφιον 12. Δια τούτο, καθώς δια ενός ανθρώπου, του Αδάμ, η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμο, και δια της αμαρτίας του Αδάμ εισήλθε εις τον κόσμο ο θάνατος, ούτω κατά αυτόν τον τρόπο διήλθεν ο θάνατος εις πάντας τους ανθρώπους, επειδή έκτοτε πάντες ήμαρτον, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος, αλλά ευασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ, ο προερχόμενος εκ του προπατορικού αμαρτήματος, μέχρι του Μωυσέως, ο οποίος έδωκε τον νόμο. Το προπατορικό αμάρτημα λοιπόν ξεκίνησε από τον Αδάμ και έπαψε να υπάρχει σαν προπατορικό αμάρτημα, συνεχίζω, και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ ως της είναι ο τύπος του μέλλοντος, και σε αυτούς όλους τους ανθρώπους που δεν αμάρτησαν κατά την παράβαση του Αδάμ να φάγουν δηλαδή εκ του καρπού της γνώσεως του καλού και του κακού, αλλά επειδή δια του Αδάμ εισήλθεν ο θάνατος στην ανθρωπότητα, δια τούτο ευρίσκονται όλοι οι άνθρωποι μέσα στο θάνατο. Το θάνατο που προήλθε από το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα μέχρι του Μωυσέως. Γιατί όταν ήρθε ο Μωυσής έφερε τον νόμο του Θεού στους ανθρώπους, που είναι ο κλέψεις, ο μοιχεύσεις, ο ψευδομαρτυρήσεις κλπ. Και πλέον όποιος έπρατε πάσας τας εντολάς του νόμου, τότε σωζόταν και πήγαινε στον ουρανό. Ο παραβάτης του νόμου χανότανε και πήγαινε στην απώλεια, όχι πλέον δια το προπατορικό αμάρτημα, γιατί ήρθε κάτι ανώτερο από αυτό ο νόμος του Θεού, που απάλλαξε τον άνθρωπο από το προπατορικό αμάρτημα και τον έφερε μπροστά στην υπακοή των διατάξεων του νόμου του Θεού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος τέκνον οργής, εκφύσεως, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον νόμο του Θεού, και ο νόμος του Θεού αποκαλύπτει στον άνθρωπο την αμαρτία του. Εάν δεν υπήρχε ου μοιχεύσης από τον Θεό, ο άνθρωπος θα μπορούσε να μοιχεύει και να μην είναι αμαρτία, να μην λογίζεται αμαρτία σε αυτόν. Γιατί? Γιατί τον καιρό της αγνίας ο Θεός τον παραβλέπει. Αλλά και πάλι πάντες ήμαρτον, εάν δεν υπήρχε ο νόμος, θα υπήρχε η συνέπεια του θανάτου του προπατορικού αμαρτήματος. Έτσι λοιπόν, σαν τέκνον, επαναλαμβάνω, οργής ο άνθρωπος. Τι σημαίνει τέκνον οργής, να δούμε. Στη σάρκα του, λέει ο Απόστολος Παύλος, στη σάρκα μου μάλιστα λέει για τον εαυτό του, πόσο μάλλον για όλους μας, δεν κατοικεί τίποτα καλό, αλλά κατοικεί, δεν κατοικεί αγαθόν, αλλά κατοικεί η αμαρτία. Άρα μέσα στον άνθρωπο κατοικεί η αμαρτία, η οποία
έχει φέρει στη ζωή του ανθρώπου και νόμο, νόμος της αμαρτίας. Άρα, ο άνθρωπος βρίσκεται απέναντι από τον νόμο του Θεού και από τη δικαιοσύνη δια του νόμου του Θεού. Αλλά μέσα του κατοικεί η αμαρτία και ο νόμος της αμαρτίας. Τι σημαίνει νόμος της αμαρτίας? Του επιβάλλει, γιατί ο άνθρωπος ο σαρκικός, που δεν έχει έρθει δηλαδή η δύναμη του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, λέει η Γραφή, είναι πεπολιμένος στην αμαρτία, γιατί δεν πράττει αλλά και δεν μπορεί να πράξει το αγαθόν. Και ομολογεί και ο Απόστολος Παύλος: βλέπω απέναντι το λόγο, το νόμο του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού, και θέλω να πράξω το νόμο του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή της εκπλήρωσης του θελήματός μου, της θέλησής μου να πράξω το αγαθόν, πάρεσθην εις εμέ το κακόν. Και το κακό δεν το πράττω εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Και τον νόμο δεν μπορώ να τον υπακούσω του Θεού, γιατί υποτάσσομαι και δεν μπορώ να μην υποταχθώ στον νόμο της αμαρτίας. Και με πόνο ομολογεί ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: ταλέπορος ο άνθρωπος εγώ. Ταλέπορος είναι ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο, γιατί θέλω να πράξω το καλό, το αγαθό, τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά είναι αδύνατον σε μένα. Και είναι αδύνατον σε μένα γιατί είμαι ένα σώμα γήινο, ανθρώπινο, σαρκικό, που είναι αδύνατον να υποταχθεί στον Θεό. Ποιος λοιπόν θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου? Πώς θα ελευθερωθώ? Πώς θα γίνω νικητής σε αυτό που κατοικεί μέσα μου και είναι η αμαρτία? Πώς θα ελευθερωθώ από το νόμο της αμαρτίας που κατοικεί μέσα μου και δεν μπορώ να τον ξεπεράσω? Και δοξάζοντας το Θεό λέγει: ευχαριστώ το Θεό, γιατί χάρις Θεού είναι, δια του Ιησού Χριστού μπορώ να ελευθερωθώ, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός μπορεί να με ελευθερώσει από το σώμα αυτό το ταλέπορο του θανάτου. Πώς? Όπως είπαμε, με την αναγέννηση. Δηλαδή, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Δηλαδή, όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν στη ζωή τους, αλλά όχι όπως τον περιγράφουν οι άνθρωποι, ένα Χριστούλη με γεννάκι και με μουσι και με γαλανά μάτια, δεν είναι αυτός ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Είναι ο Κύριος των Κυρίων, είναι ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Όποιος δεχτεί λοιπόν τον Ιησού Χριστόν, και πώς δέχεσαι τον Ιησού Χριστόν? Δεχόμενος τα λόγια του. Τι σημαίνει δέχομαι? Πιστεύω, αποδέχομαι, επικαλούμε, εξητώ, προσκυνώ, δοξάζω, λατρεύω. Όποιος λοιπόν δεχθεί τον Ιησού Χριστόν, σε αυτόν ο Πατέρας Θεός δίδει εξουσία μοναδική να γίνει τέκνο Θεού. Καθώς όλοι οι άνθρωποι, όπως είπαμε, είναι τέκνα οργής. Δεν είναι τέκνα Θεού, τέκνα οργής. Ζώντες μέσα στην αμαρτία, γιατί η αμαρτία κατοικεί μέσα τους και ο νόμος της αμαρτίας υποδουλώνει τους ανθρώπους, τους καθιστά υπόδουλους. Μόνο λοιπόν όσοι δέχονται τον Ιησού Χριστόν, σε αυτούς δίδει εξουσία ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, να γίνουν τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμοι Θεού της αιώνιας ζωής, της Βασιλείας των Ουρανών, και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αδελφός μας λοιπόν, πρωτότοκος ο Ιησούς Χριστός, και εμείς εκκλησία πρωτοτόκων. Εκκλησία που δέχεται, δέχτηκε, συνεχίζει να δέχεται τον Ιησού Χριστόν και το Ευαγγέλιο του, τον Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Θεού, πιστεύοντας, αποδεχόμενος ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει μόνο τους πιστεύοντες στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο του. Και τι σημαίνει σώζει, τώρα μπορούμε να καταλάβουμε. Ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία που κατοικεί στη σάρκα του και τον απεδεσμεύει, του πάει τα δεσμά του νόμου της αμαρτίας που τον έχει υποδουλώσει.
Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Γιατί ο Χριστός έρχεται και κατοικεί μέσα του. Και πλέον μπαίνοντας ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο, διώχνει την αμαρτία, γιατί ο Χριστός ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Και η αμαρτία που κατοικεί μέσα μας είναι έργο του διαβόλου. Και δεν μπορεί να καταστραφεί και να ελευθερωθεί ο άνθρωπος παρά μόνο όταν ο Χριστός κατοικήσει μέσα μας. Και μάλιστα, επειδή ο Θεός είναι τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος, μέσα μας κατοικεί ο Χριστός, ταυτόχρονα ο Πατέρας δια Πνεύματος Αγίου. Και έτσι λοιπόν δεν γνωρίζετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είστε ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Να λοιπόν τώρα η μεγάλη μεταστροφή, η μεγάλη αλλαγή, η οποία, την οποία βλέπουμε μέσα στις γραφές να πραγματοποιήθηκε στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος διώκτης κυνηγούσε τους αιρετικούς της αιρέσεως των Αζωραίων χριστιανούς μαθητές του Χριστού, όταν ο Κύριος τον επισκέφθηκε, ενώ έπνεε φόνο, οργή, μίσος και είχε πάει να συλλάβει και να κακοποιήσει τους χριστιανούς, όταν ο Χριστός τον επισκέφθηκε, ως φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίο ετύφλωσε τον Απόστολο Παύλο και τον έριξε κατά γης, και εκεί τυφλός και εντελώς αδύναμος, ταπεινωμένος, καθώς τον ταπείνωσε η επίσκεψη του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος ψέλησε, γιατί ήταν ειλικρινής, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που σώζει ο Θεός, τους ειλικρινείς. Επειδή ήταν ειλικρινής, καθώς άκουσε τη φωνή του Κυρίου Ιησού Χριστού, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις», απάντησε, «Τι πρέπει να κάνω, Κύριε», η οποία είναι μοναδική ερώτησης σωτηρίας και αιώνιας ζωής, η οποία δεν πρέπει να βγαίνει ποτέ από την καρδιά μας και από τα χείλη μας. «Τι πρέπει να κάνω, Κύριε?» Και ο Ιησούς Χριστός του είπε, «Είναι σκληρό να λακτίζεις τα κέντρα, είναι σκληρό να κλωτσάς σε καρφιά, τώρα θα μεταφερθείς στη Δαμασκό και εκεί θα περιμένεις και θα σου λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις», πράγμα και το οποίο έγινε, και δεν θα συνεχίσουμε, γιατί τον επισκέφθηκε ο Ανανίας, ένας μαθητής με οδηγία Χριστού, προσευχήθηκε επάνω του, ο Παύλος τον υποδέχθηκε με χαρά και ο Κύριος εκείνη τη στιγμή τον αναγέννησε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και του άνοιξε τους οφθαλμούς και ξαναείδε, και έκτοτε ο Απόστολος Παύλος έγινε Απόστολος Ιησού Χριστού, ένα σκεύος εκλογής του Κυρίου, για τον οποίο ο Θεός είπε ότι θα είσαι μάρτυράς μου προς πάντα στους ανθρώπους όλων όσων είδες και ήκουσες παρέ μου. Ο άνθρωπος λοιπόν, όπως ο Απόστολος Παύλος, όπως όλοι οι μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, όπως όλοι οι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας μέχρι το 70 μετά Χριστό, της αρχαίας Εκκλησίας μέχρι το 160 που ήταν οι Αποστολικοί Πατέρες και μέχρι το 250-300 που ήταν οι Μεταποστολικοί Πατέρες, περπάτησαν στα ίδια βήματα, στα ίχνη του Χριστού. Αναγέννησης, βάφτισμα εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, βάφτισμα εν πνεύματι Αγίω και πυρή, καθώς είναι χαρισμένο σε όλους όσους το ζητήσουν, σε όλα τα άκρα της γης, και τέλος αγιασμός, καθώς και ο Απόστολος Πέτρος διεμαρτύρετο σώθηκε από τις γενεάς αυτής της πονηράς και της διαστραμμένης. Τώρα λοιπόν ο άνθρωπος έγινε νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Το ότι όμως αναγεννήθηκε, το ότι βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, το ότι πήρε χαρίσματα ακόμη, βαφτίστηκε εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών, πήρε χαρίσματα, ακόμη και διακονίες, και όλα όσα έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους ανθρώπους τα απολαμβάνει, ακόμη πρέπει να γνωρίζει ότι απαιτείται ενώπιον του Θεού ένα ιδιαίτερο περπάτημα. Ζώμεν κατά τη σάρκα και περιπατώμεν κατά τη σάρκα. Γι' αυτό και στο Ήτα κεφάλαιο, στο 8 κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος λέει, «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού», και δεν σταματάει εδώ,
Δεν λέει ότι δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε αυτούς που αναγεννήθηκαν, δηλαδή τους εν Χριστώ Ιησού, αλλά σε αυτούς που περπατούνε κατά, που δεν περπατούνε κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού του αναγεννημένου ανθρώπου με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ή το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του Θεού σε εμάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Το ερώτημα λοιπόν είναι τώρα, ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος περιπατεί κατά το πνεύμα? Και η απάντηση είναι, πρώτον, διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα τα τη σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος φρονούν. Το δε φρόνημα τη σαρκός είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος του Αγίου είναι ζωή και ειρήνη. Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει ένα φρόνημα το οποίο πρέπει να έχει ο χριστιανός και το έχει, που είναι το φρόνημα του πνεύματος, γιατί εάν μείνει στο φρόνημα της σάρκας, τότε υπάρχει θάνατος. Εάν όμως ζει στο φρόνημα του πνεύματος, ζει κατά το πνεύμα, τότε έχει και ζωή, και αυτή είναι αυθονία, και ειρήνη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αλλά και κληρονομιά τη Βασιλεία των Ουρανών. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι είναι ζώμεν κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα? Διαβάζω στο εδάφιο 13, στο ίδιο κεφάλαιο, στη σελίδα 999, από το 12 λέω, συμπεραίνει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Άρα λοιπόν, αδελφοί, με θα χρεώστε ουχή στη σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά τη σάρκα. Διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αν ζείτε λοιπόν κατά τη σάρκα, αν έχετε το φρόνημα της σάρκας που είναι θάνατος, μέλετε να αποθάνετε. Εάν όμως δεν ζείτε κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα, τότε δια του πνεύματος του Αγίου θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει». Άρα λοιπόν, σε γενικές γραμμές, σαν ορισμός θα τολμούσα να πω, το ζω κατά τη σάρκα σημαίνει θανατώνω δια του πνεύματος του Αγίου τις πράξεις του σώματος, και έτσι έχω ζωή και ειρήνη, και μάλιστα έχω τη Βασιλεία του Θεού, που είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Και η δικαιοσύνη είναι οι σχέσεις μου με το Θεό. Δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού ποια είναι, καθώς ο Λόγος του Θεού λέει και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός προτρέπει: ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Τη Βασιλεία του Θεού τη γνωρίζουμε. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αποκάλυψη του Ευαγγελίου, δηλαδή η φανέρωση του θελήματος του Θεού, που μόνο μέσα στο γεγραμμένο λόγο αποκαλύπτεται και εντέλεται, δίνει εντολή ο Θεός να περπατάμε σε αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν λέει λοιπόν ζητείτε τη δικαιοσύνη του Θεού, ζητήστε αποκάλυψη και φανέρωση τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και περιπατείτεν αυτή. Και όταν λέει ζώμεν κατά το πνεύμα, σημαίνει ότι θανατώνουμε πια ό,τι δεν είναι μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά είναι μέσα στα έργα της σαρκός, τα θανατώνουμε δια του Πνεύματος του Αγίου, με αποτέλεσμα να έχουμε τη Βασιλεία του Θεού, που είναι η δικαιοσύνη, όπως είπαμε, η σχέση μας με το Θεό, η ειρήνη, οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους, και η χαρά, η σχέση μας με τον εαυτό μας. Πρέπει δηλαδή να τα βρούμε για να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό, πρώτον με το Θεό, ύστερα με τους αδελφούς μας, καθώς είναι γεγραμμένο «αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα», αλλά και η τελευταία με τον εαυτό μας, να μπορούμε να το συγχωρούμε και να μπορούμε να δαμάζουμε το σώμα μας και να το δουλαγωγούμε, κατά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, μήπως εις άλλους κηρύττουμε και εμείς βρεθούμε αδόκιμοι. Ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στο ζώμεν κατά τη σάρκα. Όπως είπαμε, ο Αδάμ και η Εύα ιδιαίτερα
έπεσαν στον πειρασμό του διαβόλου, καθώς τους πείραξε στις επιθυμίες της σάρκας, είδον ότι το νόστιμο καλώνει στη βρώση, ή στις επιθυμίες της καρδιάς της ψυχής ήταν αρεστό εις τους οφθαλμούς, και στις επιθυμίες του πνεύματος, στην αλαζονία του βίου, επιθυμητών ως δίδων γνώση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα του ανθρώπου είναι η σάρκα, η ψυχή και το πνεύμα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μέσα στα λόγια Του μας δίνει μία εντολή. Μην κρίνετε κατά την όψην, αλλά δικαίαν κρίσιν κρίνετε. Εδώ μιλάει για την επιθυμία της σάρκας. Μην κρίνετε, μην αποφασίζετε, μην επιλέγετε, μην ζείτε κατά την επιθυμία της σάρκας, δηλαδή όπως σας αρέσει. Γιατί ο άνθρωπος έχει αυτή την επιθυμία να εκλέγει αυτό που του αρέσει. Ως τέκνον οργής, ως περιπατών κατά τη σάρκα. Και έρχεται ο Κύριος και λέει όχι, όχι, μην εκλέγετε. Και αυτό αποτελεί, αγαπητά μου αδέλφια, και το μυστικό, θα τολμούσα να πω, στο Λόγο του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να μην κάνει ποτέ λάθη. Υπάρχει άνθρωπος σοφός, ως σοφός, που γνωρίζει τη λύση όλων των πραγμάτων? Η απάντηση είναι ναι. Ναι, δια του Ιησού Χριστού. Και θα το δούμε. Πώς δεν θα κάνουμε ποτέ λάθη στη ζωή μας? Ποτέ μα ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Και μην σας φάνεται παράξενο, γιατί δεν αποφασίζουμε εμείς να ζήσουμε έτσι. Εμείς θέλουμε, αλλά ο Χριστός μας βοηθάει. Πρώτον λοιπόν, προσέχετε, μην εκλέγετε αυτό που σας αρέσει, αλλά πριν εκλέξετε αυτό που σας αρέσει, κάντε μια προσευχή και ρωτήστε το Θεό: εμένα αυτό μου αρέσει Κύριε, εσένα τι σ' αρέσει? Και επειδή ο Χριστός αγαπάει και επειδή ο Χριστός κατοικεί μέσα σου, θα βρει τρόπο, εάν η ερώτησή σου είναι ειλικρινής. Γιατί είπαμε, μόνο με τους ειλικρινείς, τους ευθύς στην καρδία, συνεργάζεται ο Θεός. Μπορεί να συνεργαστεί με τους πονηρούς, τους πανούργους. Δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός. Πάντοτε λοιπόν, μ' αρέσει. Κάνε μια προσευχή. Κύριε, εμένα μ' αρέσει, αλλά εσένα τι σ' αρέσει? Και θα δείτε με έκπληξη, αδελφοί, να σας αρέσει αυτό, και ο Κύριος ξαφνικά να φέρει τούτο που να είναι πολύ πιο ωραίο. Δεν το ξέρατε εσείς, δεν το είχατε αντιληφθεί, ποτέ δεν το αναγνωρίσατε. Ο Κύριος σας το αποκαλύπτει, και τότε όταν συγκρίνετε αυτά τα δύο, τότε λέτε τι να μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει που μου φανερώνεις εσύ Κύριε. Θέλω να πω ένα μικρό παράδειγμα γι' αυτό στη ζωή μου και πιστεύω στις ζωές πολλών. Κοινό παράδειγμα είναι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου είχε φέρει για πρώτη φορά στο σπίτι μας ραδιόφωνο. Α, μεγάλο, τόσο αντουλάπη ήταν. Αλλά έλεγε ιστορίες, είχε θέατρο, είχε τραγούδια. Δεν ξεκόλλαγα από το ραδιόφωνο. Μετά περάσαν τα χρόνια και ήρθε το τρανζίστορ. Τόσο καλύτερος ήχος, πιο πολλούς σταθμούς. Μια κλωτσά στο παλιό ραδιόφωνο του πατέρα μου, τρανζίστοράκι. Έλα όμως μετά ήρθε η τηλεόραση. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, μια κλωτσά στο τρανζιστοράκι, τηλεόραση. Ασπρόμαυρη, άνευ, έσβηνε. Είμαι και μιας κάποιας ηλικίας. Μετά από λίγο ήρθε η έγχρωμη τηλεόραση. Ξέρετε που πήγε η μαυρόασπρη, στα σκουπίδια. Καμία αξία πια. Μετά την έγχρωμη τηλεόραση, τι ήρθε? Ήρθε το βίντεο. Δισκασέτες, όποιος τις θυμάται. Μετά από το βίντεο τι ήρθε? Ο Χριστός. Μια κλωτσά πάνε όλα αυτά. Και τι έμεινε? Ο Χριστός. Δηλαδή το Ευαγγέλιο. Δηλαδή η προσευχή. Μα δεν τα ξέρα αυτά. Εμένα μ' άρεσε το ραδιόφωνο, το τρανζίστορ, η τηλεόραση. Όποτε έβρισκα κάτι καλύτερο, μια κλωτσά και το πέταγα. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Που δεν αλλάζεται με τίποτα, αδερφοί. Δεν συγκρίνεται. Ξέρεις τι θα πει να γονατίζεις στο δωμάτιό σου και να έρχεται ο Κύριος? Τώρα να μην πούμε πολλά, μόνο δόξα στο Θεό να πούμε.
Άρα λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό είναι όχι τι μ' αρέσει, αλλά τι σ' αρέσει, Κύριε. Το δεύτερο χαρακτηριστικό. Μην κρίνετε κατά τη σάρκα, δηλαδή τι θέλετε, το αρεστώνει στους οφθαλμούς. Θέλω, Κύριε. Θυμάμαι όταν ήταν μικρός ο Ντίνος, μου λέγε μπαμπά αυτό θέλω. Και του έλεγα τότε χωρίς επίγνωση, παιδί μου, δεν είναι τι θέλεις, είναι τι πρέπει. Τώρα όμως το διόρθωσα. Γιατί και εγώ έχω πολλά θέλω. Και λέω, Κύριε, θέλω. Αλλά αμέσως μετά σκέφτομαι, όχι ότι εγώ θέλω, Κύριε, εσύ τι θέλεις. Εγώ θέλω αυτό, αλλά εσύ τι θέλεις. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, η κρίση δική μου είναι δικαία. Η απόφαση μου είναι σωστή. Γιατί? Γιατί δεν ζητάω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πατρός μου. Να λοιπόν τώρα πώς γκρεμίζεται το φρόνημα της σάρκας. Το φρόνημα της Εύας, που είδε ότι το αρεστών. Όχι ότι μ' αρέσει, ότι σ' αρέσει, Κύριε. Πάπ, θα σου φέρει το καλύτερο, Κύριος. Τώρα όχι τι θέλω, ότι θέλεις εσύ, Κύριε. Θέλω εγώ. Μπορεί να θέλω εγώ αυτό το ποτήρι. Εσύ τι θέλεις, Κύριε? Θα σου φέρει ένα κρυστάλλινο βοημίας. Και μόλις το δεις αυτό θα πέρα ένα άχρηστο τζάμι είναι. Έρχεται ο Θεός και σου φέρνει ένα άλλο πράγμα που δεν το ήξερες, δεν το έχεις ανακαλύψει, ποτέ δεν θα το βρίσκες, στο έχει κρυμμένο ο διάβολος και μόνο ο Θεός μπορεί να στο αποκαλύψει. Και όταν στο αποκαλύψει, γιατί ο Θεός δεν μας δίνει κάτι με το ζόρι. Με ρωτάνε ποτέ, πολλές φορές οι κοπέλες, θα μου δώσει έναν άντρα που δεν μ' αρέσει? Ποτέ. Αλλά θα σου δώσει έναν άντρα που αυτού αρέσει και θα φτιάξει την καρδιά σου να σ' αρέσει και σένα πάρα πολύ. Θα σου φανερώσει τα καλά. Άρα λοιπόν πάει και το θέλω, το αρεστώνει στους οφθαλμούς. Τώρα πάμε το επιθυμητώνει στη γνώση. Τι είναι αυτό? Τώρα όχι όπως εγώ αποφασίζω, κρίνω, σχεδιάζω, γιατί βρήκα αυτό το οποίο θέλω, αυτό το οποίο μου αρέσει και μου αρέσει αυτό που αρέσει τον Κύριό μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Βρήκα αυτό το οποίο θέλω και θέλω αυτό το οποίο θέλει ο Κύριός μου και χαίρομαι γι' αυτό. Τώρα όμως τι επιδιώκω, τι σχεδιάζω, τι είναι αυτό που χρησιμοποιώ το μυαλό μου για να τα καταφέρω. Και εδώ το ίδιο πράγμα, αδερφοί αγαπητοί. Όχι τι επιδιώκω εγώ, να σας πω ένα παράδειγμα κακής επιδίωξης. Ενώ υπήρχαν όλα τα άλλα. Βαβέλ. Οι άνθρωποι ήταν μιας φωνής και μιας γλώσσης. Συμφωνούσαν σε όλα. Σε όλα. Και ήταν ευάρεστοι στο Θεό. Και όταν έχεις μια φωνή και μια γλώσσα, δηλαδή και θέλω και μ' αρέσει, και ομόφωνοι και ομόφρονες, ο Θεός δεν μπορεί να πει όχι. Ό,τι λέει επιδιώξουνε θα το καταφέρουνε. Και αυτοί τι επιδίωξαν? Τη δόξα τη δική τους και όχι τη δόξα του Θεού. Επιδίωξαν να φτιάξουν, να οικοδομήσουν, σχεδίασαν να οικοδομήσουν ένα πύργο που να φτάσει, λέει, μέχρι τον ουρανό, ώστε να δημιουργήσουμε όνομα, να γίνουμε ονομαστοί, σπουδαίοι, μεγάλοι, επιθυμητώνει στη γνώση, σοφοί, και να διασπαρώμεν εις όλη τη γη και να επεκταθούμε. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το πνεύμα το έχουν οι δικτάτορες για να τα καταλάβουμε πιο καλά. Ναπολέον, ο Χίτλερ, να αρία φιλή παντού, εμείς πρώτοι και όλοι οι άλλοι δούλοι, και να κυριεύσουμε και να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο, ο Στάλιν. Είναι τι επιδιώκεις? Τι επιδιώκω εγώ? Μ' αρέσει αυτό που αρέσει στο Θεό. Θέλω αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά επιδιώκω, δηλαδή μ' αρέσει να έρχομαι στην εκκλησία. Πολύ ωραίο. Θέλω να με ευλογεί ο Θεός. Πολύ ωραίο. Αλλά επιδιώκω
να γίνω καλύτερος από όλους σας. Επιδιώκω να είμαι ο νούμερο ένα μες στην Εκκλησία, ο Θεός να φυλάει. Επιδιώκω η Εκκλησία της Κηφισιάς να είναι ονομαστή σε όλη την Οικουμένη. Τι θα κάνει ο Θεός? Δεν θέλω αυτή την επιδίωξή σου, γιατί ζητάς τη δική σου δόξα. Δεν είναι αυτό που ζητάω εγώ. Εγώ ζητάω τη δόξα του Πατρός μου. Και εσύ πρέπει να ζητάς τη δόξα του Χριστού. Αλλά τι ζητάμε, τι επιδιώκουμε? Τα ημών ή τα του Χριστού? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν έχω άλλον ισόψυχο κανένα παρά μόνο εσένα, Τιμόθεε. Γιατί? Γιατί όλοι ζητάνε τα δικά τους, αλλά μόνο εσύ ζητάς του Χριστού. Απ' τι ωραία τώρα που μας φέρνεις τα συγκαλά μας σε ισορροπία. Ποιος είσαι εσύ και θέλεις όνομα μεγάλο και σπουδαίο? Ταπεινώσου, γιατί θα σε ταπεινώσω. Και δεν αναφέρομαι σε έναν, σε όλους μας αναφέρομαι. Ποιος είσαι εσύ που θέλεις τα παιδιά σου να είναι τα καλύτερα απ' όλα, τα πιο μορφωμένα, τα πιο ωραία, τα πιο σπουδαία? Ποια είσαι εσύ που θέλεις τον πρίγκιπα για σύζυγο? Ποιος είσαι εσύ που θέλεις την βασίλισσα για σύζυγο? Ποιος είσαι εσύ που θέλεις Βαβέλ? Συνέπεια. Τι θα πει Βαβέλ? Σύγχυσης. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος δεν ξέρει τι κάνει. Πότε εδώ, πότε εκεί, και έτσι και αλλιώς πνίγεται στις σκέψεις τους, γονατίζει στο κακό. Γιατί? Γιατί η επιδίωξή του δεν είναι κατά το θέλημα του Θεού. Και τι χρειάζεται τώρα? Μετάνοια. Όχι Κύριε, ότι εγώ επιδιώκω, σχεδιάζω, αλλά ότι εσύ επιδιώκεις, ότι σχεδιάζεις, και για τη δόξα σου μόνο. Πέστε μου τώρα, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ποτέ λάθος? Ποτέ. Αν ενεργεί με όχι όπως του αρέσει, αλλά όπως αρέσει το Θεό. Αν ενεργεί όχι όπως θέλει, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Και αν οι επιδιώξεις του δεν είναι για τον εαυτό του, αλλά είναι για τη δόξα του Χριστού, όλα ο Θεός θα του τα δίνει μέσα από τις δικές του αποφάσεις, κινήσεις. Θα ζει και θα περπατάει κάτω το πνεύμα. Το αποτέλεσμα το διαβάζουμε εκεί που είμαστε. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η Θεού. Δηλαδή τι διοικούνται? Όλα γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί ποιος αποκαλύπτει στον άνθρωπο τι αρέσει στο Θεό? Το Πνεύμα το Άγιο. Ποιος αποκαλύπτει στον άνθρωπο τι θέλει ο Θεός? Το Πνεύμα το Άγιο. Ποιος οδηγεί τον άνθρωπο στο να επιδιώκει τη δόξα του Χριστού? Το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ελάβαμε λοιπόν πνεύμα δουλείας. Ποιο είναι το πνεύμα της δουλείας? Να υποτασσόμεθα στο νόμο της αμαρτίας που κατοικούσε ή που υπάρχει στον κόσμο. Ο δούλος είναι δούλος σε αυτόν στον οποίο νικάτε. Όταν όμως νικάμε δια Πνεύματος Αγίου τα έργα της σαρκός, τι είμαστε? Νικητές. Δεν είμαστε δούλοι, ελεύθεροι. Δεν μας έδωσε λοιπόν πνεύμα δουλείας, αλλά πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, που μας οδηγεί κατά πάντα και μας διοικεί, συμφωνεί και συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαι θα τέκνα Θεού, και ως εκ τούτου κληρονόμη Χριστού, και ως εκ τούτου άνθρωποι της Βασιλείας των Ουρανών. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι αληθινά χριστιανός. Ένας άνθρωπος που δεν ξεφεύγει καθόλου από το θέλημα του Θεού. Γιατί? Ζητάει οδηγία Πνεύματος Αγίου και διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Οδηγία στο θέλω και διοίκηση στο σχεδιάζω. Ένας άνθρωπος για τον οποίο ο Θεός μπορεί να καυχηθεί. Διαφορετικά ο άνθρωπος τι είναι? Ας πάμε τώρα στη σελίδα 1040, αδελφοί, στην επιστολή
προς Φιλιππισίους. Να διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο και από το 17 εδάφιο, πάλι τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για αυτά, για αυτά που είπαμε τώρα με λίγο διαφορετικά και με λίγο διαφορετικό και πιο απόλυτο τρόπο. Διαβάζω λοιπόν στο 17 εδάφιο. «Αδελφοί, συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσι κατά το Πνεύμα, ούτω καθώς έχετε τύπον ημάς. Μοιάστε σε αυτούς που περπατάνε κατά το Πνεύμα, γιατί ανάμεσά μας πολλοί περπατούν, όπως σας έλεγα πολλάκις, κλαίοντας ότι αυτοί είναι οι εχθροί του Χριστού, οι οποίοι περιπατούν και φρονούν τα επίγεια, δηλαδή κατά τη σάρκα, κατά την όψη, επιδιώκοντας για τον εαυτό τους τα μεγάλα και τα σπουδαία και δεν λογαριάζουν το Λόγο του Θεού που λέει ότι είναι μεγάλον στον κόσμο τούτο, είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού και τα αποτελέσματα, των οποίων πρώτον το τέλος αυτών είναι απώλεια, κόλαση, δεύτερον ο Θεός αυτών είναι η κοιλιά, εργάζονται για την κοιλιά τους, τι να φάμε, τι να πιούμε και τι να χαρούμε και να ευχαριστηθούμε στον τόπο, στο χώρο και στον χρόνο αυτών. Και τέλος η δόξα τους είναι ντροπή ενώπιον του Θεού. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Και για να καταλάβουμε αδερφοί αγαπητοί ακόμη περισσότερο τι σημαίνει φρονώ τα επίγεια σε αντίθεση με τα φρονώ τα ουράνια, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, το φρόνημά μας είναι εν της ουρανής, οπόθεν περιμένουμε σωτήρα. Όταν ο Κύριος μας είπε στον Απόστολο Πέτρο ότι «Συ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ θα οικοδομήσω, εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου», γιατί ο Απόστολος Πέτρος με αποκάλυψη Θεού είχε ομολογήσει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και όταν συνέχισε ο Κύριος και του είπε ότι τώρα θα με συλλάβουνε, θα με βασανίσουνε, θα με σταυρώσουνε, θα με θανατώσουνε, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθώ, ο Απόστολος Πέτρος είπε «Πω, λυπήσου τον εαυτό σου, μη γέννη το αυτό σε σένα». Τι είπε δηλαδή? Είπε τα του φρονήματος της σάρκας, συνέσθημα. Δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, γινού ήλαιος. Δεν τον λυπάσαι να σταυρωθείς, να ταλαιπωρηθείς, αφού μπορείς να κάνεις έτσι και να τους γκρεμίσεις. Ναι, αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να τους γκρεμίσει, ήρθε για να γκρεμίσει την αμαρτία από τη ζωή του ανθρώπου, να τη βγάλει, να την ξεριζώσει. Και για να βγάλει και να ξεριζώσει την αμαρτία και τον νόμο της αμαρτίας από την ψυχή, από τη ζωή του ανθρώπου, αυτό δεν θα γινόταν παρά μόνο με το αίμα του το Άγιο, το οποίο έπρεπε να χυθεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δηλαδή με τη θυσία του Χριστού. Και ο Κύριος ακούγοντας αυτά, που μπορούν εύκολα να πλανήσουν τις ακοές των ανθρώπων, δηλαδή το συνέστημα, η ψεύτικη αγάπη, όχι η αγάπη του Θεού, είπε αυτό το φοβερό: «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, γιατί δε φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό να εξετάζουμε όλοι μας το φρόνημά μας. Φρονούμε και έχουμε το φρόνημα των ανθρώπων του κόσμου τούτου, ή φρονούμε και έχουμε το φρόνημα της Βασιλείας των Ουρανών? Είναι ίσως αδερφοί αγαπητοί το πιο σημαντικό το οποίο μπορούμε και είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάζουμε κάθε φορά. Γιατί, πώς θα καταντήσουμε? Να πάμε και στην επιστολή του Ιούδα, σελίδα 1085, να δούμε την κατάντια αυτών των ανθρώπων και το δρόμο των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι καταφρονούν την εξουσία, βλασφημούν τα αξιώματα, και εδάφιο 10. Ούτι δε όσα δεν εξεύρωσιν τα του Πνεύματος του Αγίου, αυτά βλασφημούσιν. Και όσα εξεύρωσιν φυσικώς ως άλογα ζώα, τα γήινα, τα επίγεια
και το φρόνημα των ανθρώπων, εις ταύτα φθύρονται. Τι θεωρούνε δηλαδή σημαντικό? Ένας άνθρωπος να έχει πολλές γυναίκες, ο Θεός να με συγχωρέσει. Άλλος να έχει πολλά λεφτά. Άλλος να έχει πολλά αυτοκίνητα. Άλλος να έχει πολλή δόξα. Άλλος να έχει, να έχει, να έχει. Αυτό είναι το φρόνημα της σάρκας. Είναι τα επίγεια τα οποία φρονούν οι άνθρωποι και είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού. Ενώ το φρόνημα των παιδιών του Θεού, το φρόνημα του Πνεύματος, τι φρονούν, τι επιθυμούν, στι ενατενίζουν. Εμείς λέει ενατενίζομεν εις τα μη βλεπόμενα, τα οποία είναι αιώνια. Γιατί οι άλλοι, οι άνθρωποι ενατενίζουν στα βλεπόμενα, τα οποία είναι προσωρινά. Ενατενίζουν στα ασάλευτα, που είναι τα αιώνια, τα ουράνια. Τι σημαίνει αυτό? Τι περιμένουμε? Τη Βασιλεία του Θεού, την Ανάσταση εκ νεκρών, την αρπαγή της Εκκλησίας, την αιώνια ζωή. Ενώ οι άνθρωποι και το φρόνημα των ανθρώπων τι είναι, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα καλοπεράσουμε, προσωρινή απόλαυση αμαρτίας. Το αποτέλεσμα διαβάζουμε 11 εδάφιο, ουέ εις αυτούς, διότι έχουν το περπάτημα της σάρκας, το περπάτημα του κόσμου τούτου, που είναι χαρακτηριστικό. Πρώτον, περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάιν. Τι έκανε ο Κάιν? Ζήλεψε τον Άβελ, γιατί ευλόγησε τον Θεό, τον Άβελ ο Θεός, και ευαρεστήθη στη θυσία του, τον μίσησε και πήρε απόφαση να τον θανατώσει. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που θανατώνει τον αδελφό του στην Καινή Διαθήκη? Είναι αυτός που μισεί τον αδελφό του. Ο χριστιανός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος και περπατάει την οδό του Κάιν. Και ο αδελφός, ο χριστιανός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, δεν είναι στο φως αλλά είναι στο σκοτάδι. Δεύτερον, χάριν του μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνη του Βαλαάμ. Εκείνο που τους ενδιαφέρει, που τον ενδιέφερε, είναι το κέρδος. Είναι το κέρδος ή οποιαδήποτε μορφή κέρδους. Τι είδους κέρδους? Τα πάντα. Ό,τι δηλαδή, τι σχεδιάζει? Σχεδιάζει το καλύτερο για τον εαυτό του. Το καλύτερο. Είναι η αλαζονία του βίου. Βαλάμ ήταν ένας εξαιρετικότατος προφήτης. Ο Θεός τον επισκεφτόταν και του μιλούσε. Άκουγε τη φωνή του Θεού. Δεν είχε αμφιβολία. Όποιον ευλογούσε, ο Βαλάμ ήταν ευλογημένος. Και όποιον κατηράτο ή το κατηραμένος. Ένας άγιος άνθρωπος του Θεού. Και όταν ήρθε ο βασιλιάς, ο άρχον των Μωαβιτών, και του είπε, έλα καταραστείς το λαό του Θεού και θα σου δώσω ό,τι θέλεις, δώρα, χρυσάφια, ασήμια, πλούτο, τιμές, δόξα, αρκεί να καταραστείς το λαό. Και ο Βαλάμ δελεάστηκε και παρεσύρθηκε από τις επιθυμίες του και αποφάσισε να καταραστεί το λαό, αλλά αυτούς τους οποίους ο Θεός ευλογεί, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να καταραστεί. Ο λαός του Θεού δεν έπαθε τίποτα, ο Βαλάμ όμως κατεστράφει στην απώλεια. Και τρίτον, απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ, δηλαδή αντεστάθησαν. Αντεστάθησαν στο λόγο του Θεού. Ο Κορέ τι ήταν? Άρχοντας, ιερεύς, σπουδαίος ανάμεσα στον Ισραήλ. Αλλά υπερηφανεύθηκε και είπε στο Μωυσή, τι είσαι εσύ, και εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού, και μη μας κάνεις τον αρχηγό και μη μας κάνεις τον σπουδαίο. Ποιον? Το Μωυσή, ο οποίος ήταν πραής υπερπάντα στους ανθρώπους, πραής και ταπεινός υπερπάντα στους ανθρώπους. Και ο Μωυσής τους παρακαλούσε, μη λέτε έτσι, μη λέτε έτσι, μη σκέφτεστε έτσι, μην αντιστεκόσαστε στο λόγο του Θεού, μην αντιστέκεστε στους δούλους του Θεού, μην αντιστέκεστε στην αλήθεια. Και προσευχόταν στο Θεό για αυτούς. Ο Θεός όμως δίκαιος, όταν στάθηκα μπροστά στον Μωυσή για να τον κατηγορήσουν έτσι περισσότερο, λέει η Γραφή, ζώντες
πήγαν στον Άδη. Άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Ίσως είναι μοναδικό γεγονός στην Αγία Γραφή. Να λοιπόν ποιο είναι το περπάτημα κατά τη σάρκα. Στην οδόν του Κάιν, μίσος, αντιπάθεια, κακία, καρδιά λερωμένη. Μόνο όσοι έχουν καθαρή καρδιά πάνε στον ουρανό. Δεύτερον, στην πλάνη του Βαλάμ, χάρη του μισθού αδικίας, συμφέρον, κέρδος, δόξα, τιμές. Και τρίτον, αντίστασης στο Λόγο του Θεού, στους δούλους του Θεού, στα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, αυτός που έχει το φρόνημα του κόσμου, το φρόνημα της σάρκας, έχει θάνατο. Φοβερή αμαρτία λοιπόν το φρόνημα της σάρκας, φοβερή αμαρτία το φρόνημα του κόσμου, φέρνει θάνατο, δεν έχει ζωή και όμορφη ζωή, νικηφόρα. Να, γιατί έχει νόημα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος κάμνει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε. Πάντοτε να θριαμβεύουμε, πάντοτε. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Τα πάντα δύναμε διά του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Τελειώνοντας, ας μην ξεχάσουμε, αδερφοί, όχι αυτό που μας αρέσει, αλλά αυτό που αρέσει το Θεό. Όχι αυτό που θέλουμε, αυτό που θέλει ο Θεός. Και όχι να επιδιώκουμε για τον εαυτό μας, αλλά να επιδιώκουμε για τη δόξα του Θεού. Αμήν.